Καλησπέρα, φίλοι μου αγαπημένοι, καλή εβδομάδα, με υγεία, με χαρά, με όλα τα καλά του κόσμου. Πάμε να δούμε τι επιφυλάχθηκε αυτή η εβδομάδα με μία πανσέλινο που έρχεται στις 28 του μήνα, στις 9 και 17 το βράδυ και είναι μάλλον στο Λέοντα, στην ένατη μοίρα και επηρεάζει Λέοντα, υδροχό, Σταύρο, Σκορπιού. Γεννημένος του πρώτου δεκαήμερου. Προσοχή, προσοχή, φίλε μου, εσύ ξέρεις ποιος. 28 πρώτο. Η πανσέλινο στον άξονα υδροχό Λέοντα δίνει άλλη όψη στα προσωπικά αλλά και στις επαφές που θα έχετε με τους άλλους. Αυτό θα σας αγχώσει για λίγο και θα σας βγάλει από τα νερά σας. Σημαντικό γεγονός είναι η συμμετοχή του Δία και του Κρόνου από τον υδροχό, όπως και του Άρη με τον Ουρανό από τον Ταύρο, που πρωταγωνιστούν και καθορίζουν την πορεία στους ανθρώπους, τις κινήσεις και τις συμπεριφορές. Πρέπει επίσης να αποφύγετε συγκρούσεις και καυγάδες που δεν θα φέρουν θετικά αποτελέσματα και το μόνο που θα καταφέρουν είναι να σας απομακρύνουν από τους στόχους σας. Τέλος, 31 πρώτου, ο Ερμής στον υδροχό αρχίζει την ανάδρομη πορεία του και χρειάζεται προσοχή μεγάλη στη συμπεριφορά απέναντι στους άλλους, στους φίλους, στους συγγενείς και στους συνεργάτες. Και πάμε τώρα. Κρυαράκια μου. Έχετε μαζέψει πάρα πολλά αυτό το διάστημα και είστε πάνω κάτω συνέχεια αυτές τις μέρες. Έχετε αγχωθεί, αυτό μπορεί βέβαια να συμβεί στον καθένα, δεν είναι ανάγκη να σας αγχώνει ακόμα παραπάνω. Επικοινωνήστε με ανθρώπους που αγαπάτε και εμπιστεύεστε και ζητήστε τις συμβολές τους για το πώς να βγείτε από αυτή την κατάσταση. Ο ανάδρομος εμείς από τις 30 του μήνα μπορεί να φέρει πρόσωπα από το παρελθόν και γνωριμίες που δεν πρόλαβαν καλά-καλά να ξεκινήσουν. Φαίνεται πως η ζωή σας αποκτά πια μία σταθερότητα από τις 30 και μετά. Στο χέρι σας είναι να τη διατηρήσετε, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει πως δεν πρέπει που και που να ταράζονται και λίγο τα νερά. Ταυράκια, αυτή την εβδομάδα θα διαπιστώσετε πως δεν είστε πια ο ίδιος άνθρωπος. Αν δεν ξέρετε πώς να πορευτείτε με τα νέα δεδομένα, μην διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια και συμβουλές από ανθρώπους που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Δώστε μεγαλύτερη προσοχή στις σκέψεις και στα συναισθήματά σας και προσπαθήστε να σπάσετε παλιές συνήθειες που δεν σας βγήκαν σε καλό και μόνο πίσω σας κράτησαν. Ο Ερμής θα κινείται ανάδρομα από τις 30, είπαμε, και οι λεπτομέρειες στη δουλειά σας χρειάζονται προσοχή. Από την άλλη, μπορεί να έρθουν καινούργια δεδομένα, συνεργασίες από το παρελθόν. Παλιά ξινά στα φύλλα. Ανάδρομος Ερμής, ερωτικές σχέσεις από το παρελθόν, ερωτικοί άνθρωποι από το παρελθόν, συνεργασίες από το παρελθόν. Όλα από το παρελθόν έρχονται. Δίδυμοι. Ο δικός σας κυβερνήτης ο Ερμής από τις 30 θα κινείται ανάδρομα και μαζί με την ανάδρομη πορεία του ξεκινά μία περίοδος κατά την οποία θα πρέπει να κάνετε γενικά την ανασκόπησή σας. Μπορεί να προκύψουν κάποιες καθυστερήσεις στα λεφτά, στα επαγγελματικά, αλλά να εμφανιστούν και πρόσωπα και συνεργασίες από το παρελθόν. Οι συμβουλές πάντα είναι καλοδεχούμενες, αρκεί αυτοί που σας συμβουλεύουν να μην θέλουν να ελέγξουν εσάς. Εσείς ξέρετε καλύτερα τι είναι πιο καλά για εσάς. Αν τυχόν έχετε κρεμότητες στη δουλειά, καλό θα ήταν να τις αντιμετωπίσετε άμεσα, προτού αρχίσουν να μαζεύονται. Οι μέρες αυτές είναι σημαντικές για τα επαγγελματικά σας. Καρκινάκια! Θα πρέπει να αρχίσετε να δείχνετε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη διαίσθησή σας, ειδικά όταν γνωρίζετε νέους ανθρώπους. Δεν είναι ανάγκη να ανοίγεστε σε όλους, αλλά ούτε και να μην δίνετε ευκαιρία σε κανένα. Αυτή η περίοδος είναι ιδανική για να έρθετε σε επαφή με την πιο αυθόρμητη πλευρά του εαυτού σας, αρκεί να μπορέσετε να κρατήσετε τις ισορροπίες. Ο Ερμής θα κινείται ανάδρομα στον 8ο οίκο από τις 30 και αυτή την περίοδο μπορεί να διεκδικήσετε χρήματα που σας χρωστάνε. Επιπλέον, είναι πολύ πιθανό να ξανασυναντηθείτε με πρόσωπο από το αισθηματικό σας παρελθόν. Είπαμε, γυρίζουν όλα τα παλιά. Λιονταράκια, να θυμάστε πως συνήθως δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. Υπάρχουν μόνο τα θέλω σας και τα πόσο διατεθειμένοι είστε να προσπαθήσετε να κάνετε το όνειρά σας πραγματικότητα. Ο Ερμής από τις 30 θα κινείται ανάδρομα στο δικό σας ζώδιο που αφορά τις σχέσεις και είναι πιθανό να βλέπετε, να δείτε μέχρι και το Φεβρουάριο πρόσωπα από το παρελθόν, κυρίως από το αισθηματικό τομέα. Εξίσου σημαντικές με τις επαγγελματικές γνωριμίες είναι και όσες κάνετε εκτός δουλειά. Δεν είναι ποτέ κακό να γνωρίζετε νέους ανθρώπους και να ανοίξετε τους ορίζοντές σας. Καλό είναι, κακό δεν είναι. Παρθενάκια μου, ήρθε η ώρα να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε όλη τη σοφία που αποκομίσατε από την προηγούμενη χρονιά. Τώρα είναι η ευκαιρία σας να κάνετε τις σωστές επιλογές.
Μιλήστε για όλα αυτά που σας απασχολούν και μοιραστείτε τα και μοιραστείτε όσα σκέφτεστε με τους γύρω σας. Ήρθε η ώρα να λέτε πιο δυνατά και με αυτοπεποίθηση τη γνώμη σας. Ο Ερμής από τις 30 θα κινείται ανάδρομα στον υδροχώο και θα χρειαστεί να είστε αρκετά πιο προσεκτικοί στις λεπτομέρειες που αφορούν τα επαγγελματικά σας. Υπάρχει όμως και το ενδεχόμενο να επανέλθετε στα επαγγελματικά κάτι από το παρελθόν, που ίσως εσείς το είχατε απορρίψει. Τώρα, να έρθουμε καλύτερες συνθήκες. Ζυγός. Θέλετε να κάνετε μεγάλες αλλαγές στη ζωή σας και είστε διατεθειμένοι να πάρετε εξίσου μεγάλα ρίσκα. Το μόνο που μένει είναι να βρείτε ποιες είναι αυτές οι αλλαγές που θέλετε να κάνετε. Ο ανάδρομος Ερμής για πολλούς μπορεί να είναι ενοχλητικός. Για εσάς όμως είναι κυρίως θετικός. Από τη μία θα κάνετε μία ανασκόπηση και θα διερευνήσετε το τι θέλετε από τον έρωτα και από την άλλη βλέπετε πρόσωπα από το παρελθόν. Αν έχετε κάποιο συγκεκριμένο στόχο για τα επαγγελματικά σας, τότε προσπαθήστε να περάσετε χρόνο με ανθρώπους που θαυμάζετε και σας εμπνέουν. Σκορπιός. Ο Ερμής από τις 30 θα κινείται ανάδρομα στον τέταρτο οίκο σας. Ίσως πρέπει να ξαναδείτε κάποιους στόχους που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια. Εδώ ίσως χρειαστεί να επανεξετάσετε ένα θέμα που έρχεται από το παρελθόν. Υπάρχει δε και μια ρομαντική διάθεση στην ατμόσφαιρα και ίσως σας δοθεί η ευκαιρία να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας ή να εκφράσει άλλους ή άλλοι ενδιαφέρον για εσάς. Κάποια project με τα οποία ήσασταν πολύ παθιασμένοι αλλά αναγκαστήκατε να τα αφήσετε στη μέση λόγω έλλειψης χρόνου έρχονται και πάλι μπροστά σας και τώρα σας δίνεται μία δεύτερη ευκαιρία να ασχοληθείτε και πάλι μαζί τους. Είπαμε παιδιά, τώρα μπορεί να κρύβονται κάποιες πολύ μεγάλες ευκαιρίες που στο παρελθόν να μην τις είχατε λάβει στα σοβαρά. Το ψωτάκι μου. Εσείς ξεκινάτε μία εβδομάδα με μεγάλη όρεξη για να μάθετε νέα πράγματα και να βιώσετε νέες εμπειρίες που θα αποτελέσουν μάθημα για εσάς. Αν δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε, μπορείτε πάντα να ζητήσετε βοήθεια από ανθρώπους που εμπιστεύεστε. Η επικοινωνία μπορεί να είναι λίγο αλόκοτη από τις 30 μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Ο Ερμής θα κινείται ανάδρομα στον τρίτο οίκο και θα πρέπει να εξηγείτε και να ακούτε καλά. Από την άλλη, μπορεί να ξαναδείτε πρόσωπα από το παρελθόν. Φαίνεται πως θα συμβούν μεγάλες αλλαγές στα επαγγελματικά σας. Κάποια project παρουσιάζονται, ενώ φαίνεται πως θα γίνεται αρκετά σημαντική και για τους συναδέλφους σας ή τους συνεργάτες σας. Εγώ. Νέα κεφάλαια ανοίγονται μπροστά σας. Αλλά οι καλύτερες ευκαιρίες είναι αυτές που θα δημιουργήσετε εσείς για τον εαυτό σας. Η προηγούμενη χρονιά σας ορίμασε πολύ περισσότερο από όσο νομίζατε. Ίσως αισθάνεστε την ανάγκη να εκφράσετε τη γνώμη σας πάνω σε διάφορα θέματα και καλό θα ήταν όμως να ελέγξετε λίγο αυτή την τάση. Εκτός βέβαια και αν σας ζητηθεί. Ο Ερμής θα κινείται ανάδρομα από τις 30 στο δεύτερο οίκο. Οι συναλλαγές σας πρέπει να γίνονται με προσοχή. Μπορεί όμως να έρθουν και χρήματα που σας οφείλονται μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Υδροχώος. Ο Ερμής από τις 30 είναι ανάδρομος στο δικό σας ζώδιο. Μπορεί αυτό να σημαίνει κάποιες αναβολές και κάποιες καθυστερήσεις, ενώ απ' την άλλη σημαίνει και ανασκόπηση σε όσα έχετε κάνει μέχρι τώρα. Νέοι στόχοι και συναντήσεις θα υπάρξουν με πρόσωπα από το παρελθόν. Αυτό που αναζητάτε περισσότερο από κάθε τι αυτή τη νέα χρονιά είναι η ελευθερία σας. Είστε όμως πραγματικά έτοιμοι να ξεφύγετε από τις συνήθειες του παρελθόντος? Φαίνεται πως υποδέχεστε τη νέα χρονιά με μεγάλη έμπνευση. Τα σχέδια για τους μήνες που έρχονται είναι πολλά και εσείς έχετε όρεξη να δουλέψετε σκληρά για να τα πραγματοποιήσετε. Και τελειώνουμε με τα ψαράκια μας. Ο Ερμής από τις 30 θα κινείται ανάδρομα στο 12ο οίκο και μπορεί να έρχονται σκέψεις και συναισθήματα στην επιφάνεια, τα οποία όμως χρειάζονται την επεξεργασία σας. Αυτή η διαδικασία σας φέρνει σίγουρα πιο κοντά στον εαυτό σας και σας ισχυροποιεί. Ο φόβος μην παρεξηγηθείτε, σας κάνει να κρατάτε πολλά συναισθήματα μέσα σας και να μην εκφράζεστε. Κάποιες στιγμές όμως πρέπει να τις μοιραζόσαστε. Ήρθε και πάλι η ώρα να δείξετε στον κόσμο τι είστε ικανοί να κάνετε και πόσα πράγματα μπορείτε να πετύχετε, αν πραγματικά το πάρετε απόφαση. Βάλτε ένα τέλος στη μικριοπάθεια και τη ητοπάθεια. Μια υπέροχη εβδομάδα, αγαπημένοι μου, για την οποία προσέχουμε για να έχουμε. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα, με αγάπη, υγεία και χαρά και την ερχόμενη εβδομάδα θα πούμε τις προβλέψεις του Φεβρουαρίου. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στο κανάλι μου στο YouTube, Annual Tips. Εκεί θα ακούσετε πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε εδώ. Γεια σας αγαπημένοι μου, καλή συνέχεια.